μπήκε μέσα, πήρε τους δύο, τη γυναίκα αυτή που μαγκέρωσε τον άντρα, που από ό,τι φαίνεται ήταν γνωστή. Είναι κάτι μοναδικό, κάτι πολύ ακραίο. Μία γυναίκα μαχαίρωσε άντρα συνεπιβάτη της μέσα σε λεωφορείο του υπεραστικού κτέλ που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Καβάλα Δράμα το βράδυ της Κυριακής κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Στο δρομολόγιο Καβάλα Δράμα, 9.30 ώρα από Καβάλα, συνέβη ένα περιστατικό, ένα ατυχές περιστατικό. Δύο άτομα, μια γυναίκα και ένας άντρας, διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους. Όπως ανέφερε, την ώρα που ο οδηγός είχε φτάσει στο Δοξάτο, ενημερώθηκε από επιβάτη ότι μια γυναίκα σε πίσω κάθισμα είχε μαχαιρώσει έναν άνδρα. Ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και κάλεσε την αστυνομία. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ η γυναίκα συνελήφθη. Κάποιος επιβάτης πήγε μπροστά στον οδηγό και ενημέρωσε τον οδηγό για το περιστατικό. Αυτός, όπως όφιλε, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία. Η αστυνομία του σταμάτησε ακριβώς μέσα στο Δοξάτο. Μπήκε μέσα, πήρε τους δύο, τη γυναίκα αυτή που μαχαίρωσε τον άντρα, που από ό,τι φαίνεται ήταν γνωστή, τους πήρε στο περιπολικό, πήρε τα στοιχεία του οδηγού και κάποιων επιβατών για μαρτυρίες και εκεί για μας έληξε το περιστατικό. Έδωσε εντολή η αστυνομία του λεωφορείου να συνεχίσει το ρυθμό του και έτσι έγινε. Το περιστατικό χαρακτήρισε ως ακραίο ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Καβάλας, Κώστας Πανταζής. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε αντιμέτωποι με κάποιο περιστατικό έτσι ανάλογο? Ναι, αυτό είναι εντελώς ακραίο περιστατικό. Φυσικά πρώτη φορά, ναι. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ στο κτέλ να έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σημεία των καιρών, αλλά όντως είναι κάτι μοναδικό. Κάτι πολύ ακραίο. Δεν νομίζω να ξαναγίνει κάτι τέτοιο και το απέχουμε να γίνει. Σε όλες τις μορφές της κοινωνίας δεν μπορεί να πάρει κάποιο μέτρο. Δηλαδή, ήταν δύο γνωστοί. Κάποια στιγμή που είχαν έρθει και προηγούμενο από πιο μπροστά και κάποια στιγμή στη λογομαχία η γυναίκα τράβηξε το μαχαίρι. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε το περιστατικό. Γιατί καθόταν πίσω και δεν είχαμε εικόνα. Ο οδηγός δεν είχε εικόνα. Προστασία δεν νομίζω. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι προηγούμενο για να μπορούμε να μιλάμε για προστασία. Τα λεωφορεία δεν είναι χώρο συνάθρησης. Ούτε είναι. Ο κόσμος μετακινείται, πάει στις δουλειές, πάει στο τόπο που θέλει να μετακινηθεί. Λέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να μας δημιουργεί κάποιο αίσθημα ανασφάλειας σε εμάς. Νομίζω ότι ήταν ένα εντελώς μεμονωμένο περιστατικό. Σύμφωνα με τον οδηγό του λεωφορείου, η γυναίκα και ο άνδρας γνωρίζονταν και είχαν ξεκινήσει μαζί από την Καβάλα.